Ζάκη, σε μια πολύ σημαντική μέρα για σένα σήμερα, πέραν από το αποτέλεσμα που είναι κάτι που θα έρθω μετά, έζησες πολύ έντονα το παιχνίδι, σε τίμησαν και νομίζω κλείνει με τον καλύτερο τρόπο για σένα αυτή η βραδιά. Σίγουρα, το ότι καταφέραμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι και με τον τρόπο που καταφέραμε να το κερδίσουμε, θεωρώ ότι ήταν το καλύτερο δώρο για μένα. Τα παιδιά είχαν δουλέψει καθ' όλη τη διάρκεια της ομάδας πάρα πολύ σκληρά για να προετοιμαστούν για αυτό το παιχνίδι. Μέχρι στιγμής όλοι είχαν να πούνε ότι παίζαμε καλά μόνο με τις ομάδες του δικού μας Βενιδεκούς και αυτό πείσμωσε κάπως τα παιδιά. Θέλαν να αποδείξουν ότι όντως μπορούν να παίξουν μπάσκετ ψηλού επίπεδου. Ένα παιχνίδι που σε έβλεπα καθ' όλη τη διάρκεια ρίχνα κλεφτές ματιές. Έκανες όλες τις εκφράσεις που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Σήμερα στεναχωρήθηκες, χάρηκες, λυπήθηκες και νομίζω ότι είναι και το τρόπος που εξελίχθηκε το παιχνίδι. Σε δύο περιπτώσεις μπορούσε ο κεραυνός να το κλειδώσει. Στα turning points όμως η Ένωση ήταν εκεί για να εκμεταλλευτεί αυτές τις αστάθειες και να κάνει τις μεγάλες ανατροπές. Δύο περιπτώσεις από το πλήν 13, δύο βολές ο Σάιμον Μιχαήλ τις χάνει, μπαίνουν τα τρίποντα και στην παράταση κάτι αντίστοιχο. Σίγουρα είχαμε πει στο ημίχρονο ότι το να έχουμε βάλει 45 πόντους και να έχουμε δεχτεί 41 δεν είναι κάτι το οποίο μας εκπροσωπεί σαν ομάδα. Είπαμε ότι για να κερδίσουμε παιχνίδια πρέπει να παίζουμε σκληρή άμυνα. Δυστυχώς αυτό συνέχισε και στην τρίτη περίοδο. Βρεθήκαμε κάτω 15 πόντους. Τα παιδιά δεν σταμάτησαν να πιστεύουν, δεν σταμάτησαν να παλεύουν. Και θέλω να τους πω ένα τεράστιο μπράβο και ότι είμαι περήφανος για αυτούς. Να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλή συνέχεια της βραδιάς, νομίζω ότι θα το αφήσετε μέχρι εδώ. Μια κουβέντα και για τον κόσμο, ήταν στιγμές που θύμισαν άλλες δεκαετίες. Τι να πω, είναι κάτι το οποίο ονειρευόμουν από μικρός, να δω το γήπεδο γεμάτο από κόσμο και να στηρίζουν την ομάδα με τον τρόπο που το κάνανε. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσέλευσή τους, περιμένουμε ακόμα περισσότερο κόσμο και θα περιμένουμε και από το Δήμο Παραλιμνίου ίσως να μας μεγαλώσει την χωρητικότητα του γηπέδου. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ευχαριστούμε.